Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 217η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας η οποία μεταδίδεται πλέον κάθε Τετάρτη στις 12 η ώρα και φυσικά τις επόμενες μέρες σε επαναλήψεις. Σίγουρα δεν έχουμε ξεφύγει από το εορταστικό πρόγραμμα και ούτε πρόκειται. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια, μία προς μία χρονιά, κάθε έτος, θα εορτάζουμε τα 200 έτη από τα αντίστοιχα γεγονότα της Ελληνικής Απαναστάσεως. Συνεπώς, εντός του έτους θα γιορτάσουμε και άλλα γεγονότα και άλλα δεδομένα. Θα γιορτάσουμε την Τριπολιτσά, θα δούμε ένα σωρό άλλους άθλους των υπερόχων εκείνων προσωπικότητων που κοσμούσαν και σε πολλά ακόμα σχολεία συνεχίζουν να, σκομ, να κοσμούν τις αίθουσε. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα πιο βασικά σημεία μιας παρελάσεως, η παρέλαση είναι προβολή ισχύω. Δεν είναι μια διοργάνωση ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι αρέσκονται στο να βλέπουν ένοπλα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή ακόμα και τα σχολεία να παρελάβουν. Είναι μια προβολή ισχύω. Γι' αυτό και επειδή εμείς παραδοσιακώς ανήκουμε σε εκείνες τις χώρες, σε εκείνες τις δυνάμεις, Μικρά δύναμη, Πριν όμω ουσιαστική μεταραστία ιστορία και με σπουδαία γεωγραφία, δίνουμε το δικό μας τόνο, ο οποίο πολλέ φορέ είναι και εντυπωσιακό. Είδαμε τι υπερπτήσει μαχητικών. Δυστυχώ, F35 δεν ήρθαν. Δυστυχώ, δεν είδαμε F18 όπω θα αναμέναμε από το Eisenhower θα ήταν μια πολύ, ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα. Όχι ότι τα F-16 της USAF, United States Air Force Europe, δεν έδωσαν ένα συγχωριστό τόνο. Αλλά σίγουρα την παράσταση έκλεψαν δύο τύποι μαχητικών. Το πρώτο μαχητικό είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. Είναι το θρηλυκό μας Phantom. Όταν ακούς το κινητηρε j J79 και όταν μάλιστα έχεις και την ευκαιρία να Βρίσκεσαι στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο προηγούμενο παρελθόν μου, στην καριέρα μου ως ε, διευθυντή συντάξεω στα περιοδικά, σύγχρονο στρατό, σύγχρονη αεροπορία και ναυτικό, στρατιωτική ιστορία, αεροπορική ιστορία, αμυντική επιθεώρηση, στρατηγική ιστορία, γεωπολιτική, σε διάφορε θέσει που είχα όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξεχάσω ακόμα την, οσ, την οσμία από την Κυροζήνη. Οι κινητήρε των J79, ένα φοβερό σχηματισμό μαζί με του υπολείπου και φυσικά. Η δεύτερη εκπληκτική παρουσία ήταν του Ραφάλ της Αρμέ, τον Ραφάλ της Αρμέντελέρ, η στρατιά του ουρανού, όπως είναι η ακριβής μετάφραση της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτά, αυτοί οι δύο οι εξαιρετικοί πίνακες είναι από τον Αντώνη τον Καρίδη. Τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. 1801-2021-2021. Επαιτειακό μας τα έδωσε για την εκπομπή μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ο Αντώνης ο Καρίδης είναι εκείνος ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει και την, ε, μετά από παραγγελία το Ραφάλ το οποίο καταρρύπτει ε, ένα τουρκικό μαχητικό στο Αιγαίο. Από λάθο έγινε η κατάρρυψη, εννοείται. Είναι από αυτά τα συμβάντα τα οποία μερικές φορές προκαλούν δυστυχήματα. Και είναι σημαντικό ότι το τελευταίο διάστημα η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει μειώσει αισθητά την παρουσία της, όχι ότι δεν είναι παρούσα σε κάποιες σε κάποια στάδια με επερτήσει δεν έχουμε ακόμη και υπάρχει και λόγος για όλα αυτά. Αλλά πριν γυρίσουμε στα γεωπολιτικά και στα δικά μας, οφείλουμε να πούμε ότι είναι το αεροπορικό στοιχείο εκείνο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δείγμα υπερβολής, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες ανοησίες, φλιναφήματα ουσιαστικώ, αλλά αντιθέτως δείχνει πώς η χώρα, το κράτος των Ελλήνων, είναι εκείνο το οποίο διαθέτει σημαντικά στοιχεία σε οικονομικά μεγέθη για, την επενδύση, για να επενδύσει στην εθνική άμυνα και ασφάλεια. Φίλοι και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ είναι ότι κάθε φορά που βλέπετε ή ακούτε τα ατσάλινα φτερά να πετούν πάνω από τις πλατείες πάνω από την ενδοχώρα να ξέρετε ότι αυτό είναι ο ήχο τη ελευθερία. Όπω παλαιότερα ο ήχο τη ελευθερία ακουγόταν μέσα από τα πυροβόλα των πλοίων και των κανονιών του πυροβολικού, σήμερα στι εποχέ μα είναι ο ήχο τη ελευθερία, ο ήχο των κινητήρων των μαχητικών αεροσκαφών. Γιατί αυτά τα οπλικά συστήματα που τα χειρίζονται Έλληνες χειριστές, ούτε Πακιστάνοι, ούτε Καταριανοί, Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν φύγουμε για χώρα η οποία βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Τα χειρίζονται Έλληνες αξιωματικοί που έχουν τελειώσει από φοιτήση τη από τη σχολή Ικάρον. Φίλοι και φίλε, αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά μηνύματα, τα βασικότερα μηνύματα τα οποία πραγματικά θέλω να περάσω μέσα από την εκπομπή μα. Η παρέλαση που είδαμε ήταν μια μεγαλειώδη παρέλαση ήταν κάτι το οποίο συνδύαζε το παρελθόν με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Το παρελθόν μέσα από τους αναβιωτάς και από τους, τις στολές εκείνες οι οποίες έφεραν πεζοπόρα τμήματα είδαμε για πρώτη φορά απεικονίσεις του Ιερού Λόχου. Ουσιαστικώς, ζω, όχι απλά απεικονίσεις, παρουσιάσεις, ουσιαστικές ανθρωπικά κάποιοι ασχολήθηκαν, έραψαν σχολές, τις στολές αυτές, διάλεξαν και επέλεξαν τα τυφέκια της εποχής. Είδαμε πώ εξελίχθηκε η στολή του ελληνικού στρατού από την εποχή του, από την εποχή του Καποδιστρίου και του Όθωνος μέχρι, την περιοχή, μέχρι και του Βαλκανικού πολέμου. Είδαμε έφυπα τμήματα. Αυτά απαιτούν πολύ μεγάλη δουλειά, επεξεργασία, μελέτη ειδικών, ειδικοποιημένων, ειδικοποιημένων ερευνητών. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτού. Έβγε μεγάλο. Εύχομαι να συνεχιστεί και να ε, επεκταθεί, να μεγεθυνθεί αυτή η παράδοση. Αυτό είναι ένα τμήμα τη ιστορία μα, του παρελθόντο. Υπάρχει το παρόν μέσα από, τις, από, τα τμήματα τα οποία παρέλασαν και το μέλλον στα Ραφάλ. Εκεί ακριβώ είναι το μέλλον. Αλλά θα μιλήσουμε σήμερα και για ένα άλλο μέλλον τη πολεμική μα αεροπορία μετά από μερικέ διαφάνειε. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η αξία. Είναι μια πολύ μεγάλη γεωπολιτική αξία. Την οποία η χώρα μα για να μπορέσει να την παρουσιάσει και να την προβάλλει ω μέσο τη μέσω αποδείξεως της ισχύω της οποία διαθέτει, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο γιατί θέλω να ολοκληρώσω το μήνυμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι πετούν, οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν τα απτητικά μέσα, αεροσκάφη και τα ελικόπτερα απτητικά μέσα αεροσκάφη είναι ομοίως, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Όπως είναι πολύ μεγάλη η οικογένεια των αντιστοίχων συναδέλφων τους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στο πολεμικό ναυτικό, στις ειδικέ δυνάμεις, και γενικού γενικότερα σε όλε εκείνε τι μονάδε οι οποίε ουσιαστικά βρίσκονται πρόσω. Φυλάτουν τις θερμο, τα θερμο, Οι δυνάμει πρόσω τη πρώτη γραμμή. Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία σε αυτού δεν είναι απλά ένα χειροκρότημα. Δεν είναι ούτε καν η απόδοση μιας διαμνημονεύσεως, ενός παρασύμου αν θέλετε. Η μεγαλύτερη προσφορά που θα μπορούσε να κάνει είναι πρώτα απ' όλα να ακούει τις απόψεις τους και να δέχεται την γνώμη τους και κυρίως να τους ενισχύσει οικονομικά. Πρέπει η οι μισθή και γενικότερα οι αποζημιώσεις όλων αυτών οι οποίοι υπηρετούν πρόσω, στα πρόσω, στην πρώτη γραμμή, πρέπει να αλλάξουν κλίμακα προς τα πάνω. Δεν μπορείς να έχεις ισχυρή άμυνα όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα ρισκάρουν, διακινδυνεύουν δηλαδή τη ζωή τους, Υπερασπίζοντα την εθνική άμυνα και ασφάλεια, και να αμείβονται με κλάσματα τα οποία συγκριτικά με κάποιου άλλου και ιδιαιτέρω συναδέλφου του στο εξωτερικό. Εμεί αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή, όχι θεωρητική. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο πρέπει να σκύψουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε, ναι, θα το τολμήσω να το πω, απέναντι στου αξιωματικού και υπαξιωματικού. Των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά θα βάλω και των σωμάτων ασφαλεία. Δεν πρόκειται για ενστόλου. Εγώ το θεωρώ μη αποδεκτό, απαράδεκτο όρο να του αποκαλούμε ενστόλου. Όχι, είναι τα στελέχη των ενόπλων μα δυνάμεων. Χάρη σε αυτά απολαμβάνουμε την ελευθερία μα και θα είναι και τα πρώτα, ιδίω αυτοί που υπηρετούν. Στι μονάδε πρόσωπο, στην πολεμική αεροπορία και στι μονάδε του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται σε διάφορε ασκήσει και επιχειρήσει και αποστολέ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου, του Ιουνίου και τη Ανατολική Μεσογείου, θα είναι μεταξύ των πρώτων που θα έχουν και θύματα. Όπω ήδη έχουν θύματα. Στον ακήρυκτο πόλεμο και η πολεμική αεροπορία πρωτεύουσα, πρώτη απώλεια, πρωτοπόρο στι απώλειε, για να είμαστε σήμερα εμεί σε θέση εκείνων των ελληνών σχολιαστών που καθιβρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις. Έσχος. Αλλά αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και μια καλή ευκαιρία είναι τώρα να εντάξουμε μέσα στις μεγάλες μας, στους σχεδιασμούς, στους στρατηγικούς μας και την αλλαγή αυτή της απαραδέκτου μισθολογικής καταστάσεως. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. 3-3-1 μοίρα. Επαιτειακό με τη σημαία τη Επαναστάσεω. Μία από τι σημαίε τη Επαναστάσεω. Γιατί επέλεξα τη συγκεκριμένη εικόνα η Ακρόπολη πίσω και τα μοιρά 2000 Παύλα 5 από την 114 Περιγαμάχη να υπερήπτανται. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η 25η Μαρτίου ω ημέρα, είχαμε καταχνιά, είχαμε συννεφιά. Ακόμα και στι βόρειε περιοχέ τη Αττική, στα βόρεια προάστια και προ το κέντρο, χιόνιζε. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα, μια, ένα συνέστημα ότι 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση, λες και ο καιρός μας μάλωνε. Όπως βλέπετε όμως, ο καιρός όχι μόνο δεν μας μάλωσε, αλλά ακριβώς μας έδειξε με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό, τον, τον νεαρινό, τον ανοιξιάτικο, το πώς συμπαρίσταται στην εθνική προσπάθεια για τη διατήρηση της μνήμης και του εορτασμού. Με ποιον τρόπο. Μια λαμπρή μέρα φάνηκε και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους Αθηναίους και όχι μόνο, σε όλους τους Έλληνες, στους Έλληνες του εξωτερικού, στους πανέλληνες, σε όσους αγαπούν την Ελλάδα και α μην ομιλούν ελληνικά, στους φιλέλληνες να γιορτάσουν μαζί μας και να δουν αυτό το υπέροχο θέαμα της στρατιωτικής παρελάσεως και των των μαχητικών αεροσκαφών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ένα πλοίο από το Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό, αεροσκάφη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αεροσκάφο αναρρίου εφοδιασμού από τη Μεγάλη Βρετανία, όλα αυτά και φυσικά τα ραφάλ τη Armende Alert τη Γαλλία έδωσαν ένα επιπλέον πιο ουσιαστικό πανηγυρικό τόνο και ένα νόημα στο ότι σε αυτή τη χώρα για την οποία για να απελευθερωθεί αυτοί οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως προσεπάθησαν οι Έλληνες δηλαδή να καταλάβουν την Ακρόπολη και οι Τούρκοι που ήταν οχυρωμένοι εντός των αρχαίων μνημείων άξαν να σπάνε τα, τα, μάρμαρα όπως λέει και η παράδοση για να αφαιρέσουν το μόλιβδο προκειμένου να φτιάξουν πυρομαχικά τους είπαμε γι' αυτά ακριβώς τα μάρμαρα γιατί και για αυτά πολεμήσαμε και για αυτά πολεμήσαμε, για την κληρονομιά, την αρχαία μας κληρονομιά, να σας δώσουμε εμείς μπαρουτόβολα, για να μην τα σπάτε. Και αυτό είναι μια διαρκής υπενθύμηση ενό άλλου κρυφού νοήματος της επαναστάσεως του 1821. Της διασυνδέσεως του αρχαίου ελληνισμού και της ομαλής πορείας μέχρι το σήμερα. Και το αναφέρω, και το αναφέρω διότι διαβάζω ότι δεν έχει σημασία επ' ευκαιρία τη 25η Μαρτία κάποιοι, κάποιοι εθνομηδενιστέ. Γι' αυτό του λέμε άλλου εθνομηδενιστέ. Εθνοαρνητέ και εθνομηδενιστέ, δεν δηλαδή τα δικά του. Καλώ κάνουν. Δικό του πρόβλημα είναι αυτό. Αναφέρομαι όμω σε εκείνου οι οποίοι έχουν σώα στα σφρένα και, και έχουν εθνική συνείδηση. Και σήμερα συσκέπτονται για το πώ θα μπορέσουμε να ξαναγραφθούν κάποια βιβλία τη ιστορία. Να πούμε, προσέξτε, η Ελλάδα πολεμάει για την ταυτότητά της ακόμα και σήμερα. Και αυτήν την ταυτότητά της δεν μπορεί κανένας με οποιοδήποτε τρόπο να θελήσει είτε να την υποσκάψει είτε να την αλώσει εκ των ένδων. Και το λέω αυτό διότι στη χώρα μας πλέον μετά και την 25η Μαρτίου γνωριζόμαστε ποιοι είμαστε υπέρ της ταυτότητας, της συνέχειας των ιδανικών της φυλής και του έθνους και ποιοι είναι απέναντι. Δυστυχώ ή ευτυχώ, αν θέλετε, αυτό του είδου η αντιπαράθεση δεν είναι διχασμός. Διχασμό θα έχει μόνο μεταξύ ομονοούντων. Εδώ δεν έχουμε ομονοούντε. Εδώ έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν ξεκοπεί από τον εθνικό κορμό. ουσιαστικά μια πολύ μικρά μειονότη έχει δημιουργήσει μια δική τη μειονότητα μέσα στη χώρα. Εμεί δεν θα ασχοληθούμε με αυτού. Εμά μα ενδιαφέρει η συνέχεια και η παράδοση, η σκητάλη που λέμε, την οποία πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Νίκ Θόδος. Τον ευχαριστούμε. Το γεθά όλα είναι και η φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα από τη φρεγάτα Μέκο, αυτό το οποίο συνδέει το γαλάζιο, της γαλάζιος πατρίδος, η γαλάζια πατρίδα είναι μία, είναι ελληνική. Δεν υπάρχει η τουρκική γαλάζια πατρίδα. Δεν υφίσταται βιβατάν. Το γαλάζιο αυτό που βλέπετε είναι το ελληνικό και δεν αντικαθίσταται από οποιαδήποτε ψευδοκαταγραφή και από οποιαδήποτε άλλη μορφή παροδία λέξεων, φράσεων και ορολογιών. Η ελληνική γαλάζια πατρίδα είναι η ιστορική μα γαλάζια πατρίδα. Όπου υπάρχουν θάλασσε και ωκεανοί, όπου πλέουν πλοία που φέρουν τη σημαία μα. Γιατί αν οι Τούρκοι διεκδικούν μερικέ εκατοντάδε ή χιλιάδε τετραγωνικά χιλιόμετρα υδατίνων όγκων, εμεί του λέμε ότι μία σημαία μόνο μπορεί να κυματίζει. Και αυτή είναι η γαλανόλευκη. Σημαία με ημισέλινο δεν θα κυματίζει. Ιστορικό και στατιστικό, όσε σημαίε, όσα πλοία έφεραν την ημισέλινο, ιστορικό και στατιστικό κατέληξαν στον πάτο τη θαλάσση. Άλλωστε, όπω έχω ξαναπεί, οι τρεις από τις πιο σημαντικές καταστροφές στην ιστορία της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας έχουν συμβεί σε Οθωμανικά πλοία. Στην άφπακτο το 1571, στον Τσεσμέ το 1770 και στον Αβαρίνο το 1827. Φίλοι και φίλες, αυτό που βλέπουμε πίσω μας είναι μια αναπαράσταση ενός μητρικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Και δίπλα του δεξε, εκατέρωθεν διακρίνεται ένα ζευγάρι μικροτέρων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό είναι ένα σύστημα. Είναι, όπως έχω πει και στο παρελθόν, αντικείμενο και αποτέλεσμα και απόρια μιας εργόδου προσπαθία μελέτης, αναλύσεως, μια ομάδα υπό τον καθηγητή κύριο Ιάκυνθο. Ο οποίος κύρος Ιάκυνθος, μαζί με μαθητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια, μαζί με τη χορηγία και τη βοήθεια του IndraCom Technologies, μαζί με τη βοήθεια και άλλων χωρών, σε μικρότερο όμως κλίμακα και μέγεθος, εκέρδισαν το διαγωνισμό για το Lotus, το Low, χαμηλής παραστηρισιμότητος, τακτικό μη επανδρομένο σύστημα. Low Observable Tactical Unmanned System. Αυτό το Lotus είναι ένα σύστημα το οποίο, ναι, μπορούμε να το πούμε και να καυχηθούμε, κέρδισε κολοσσούς όπως είναι για παράδειγμα η Λεωνάρντο, όπως είναι οι θάλε. Και το κέρδισε μια ομάδα Ελλήνων, μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν απολάβει αυτή της απαραίτητης βοήθειας εκ μέρους του κράτους που θα έπρεπε να απολαμβάνουν. Και το αναφέρω αυτό διότι αυτό το μη επανδρομένο σύστημα έχει πολλαπλές επιχειρησιακές εφαρμογές δεν είναι μόνο ένα πιλωτικό, πολιτικό, μη επανδρομένο σύστημα. Σύστημα, έτσι, σύστημα. Είναι η προσπάθεια να αποτυπωθούν σειρά επιχειρησιακών αναγκών, τα οποία θα περιλαμβάνουν στα επόμενα στάδια οπλισμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, αεροσκάφη τα οποία, μη επανδρομένα, έτσι, πλατφόρμα είναι αυτή η ουσιαστικός, που θα φέρνει ακόμα και όργανα μη ηλεκτρονικού πολέμου, ακόμα και οι δυνατότητε να μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την τακτική εικόνα ασχέτως καιρικών συνθήκων, με συγκεκριμένο ύψος, όλα αυτά διαμορφώνονται και καθορίζονται. Το Λότους ουσιαστικός θα είναι μία ατράνταχτη απόδειξη το τι μπορεί και πώς μπορεί να φτάσει σήμερα η ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία η αμυντική βιομηχανία, φίλοι και φίλες, δεν θα πούμε ότι είναι και στα καλύτερά της. Εν όμως υπάρχουν τμήματά της τα οποία μεγαλουργούν και έχουν και την ιδιοποιώ και πραγματοποιούν, την ειδοποιώ, αποτελούν την ιδιοποιώ διαφορά. Ο κύριος Ιάκυνθος είναι ένας πολυπράγμων επιστήμων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όντας από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, Γεια σου, κύριε. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ό,τι λέει το πράττει. Και πραγματικά αυτό το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει, επελέγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επελέγει γιατί μια ομάδα φιλόδοξων Ελλήνων πάντα έτσι είναι. Ομάδε είναι. Και η ιστορία, οι παρέε, λέει ο Σαββόπουλο. Περισσότερο ή λιγότερο κατά το μάλλον η ελληνική ιστορία έχει και αυτό το πρόσωμο, αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε μια μάζα ξεχωρίζει και βοηθάει μαζί του συμπαρασύροντας να βγουν από το τέλμα και άλλα παιδιά, νεαροί επιστήμονες. Εγώ τους χειροκροτώ και είναι οι άνθρωποι εκείνοι μας έχουν βγάλει άσπρο προσώπους. Και αυτή σας το λέω αυτό και επιμένω. Ξέρετε, από τις 24 έως τις 26 Μαρτίου στην Τουρκία είχαν τις ημέρες αμυντικής τεχνολογίας. Ναι. Όχι πρέπει να το πω γιατί ειλικρινώς θα μου επιτραπεί η έκφραση ε, εκνευρίζομαι όταν προσπαθούν ορισμένοι να καλοπίσουν και να παρουσιάσουν τα πάντα ως ιδανικά. Στην αντίπιση στην άλλη λοιπόν πλευρά του Αιγαίου και μπράβο τους υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας Τη Γενική Δραματεία Αμυντική Βιομηχανία, που θα έπρεπε και εμεί να έχουμε μια αντίστοιχη δομή, όχι ακολουθώντα του Τούρκου. Εμεί θα έπρεπε να ηγείται αυτή σε ένα αναπληρωτή για να μπορεί και να νομοθετεί, να υπάγεται απευθεία στον Πρωθυπουργό και όλε οι αμυντικέ βιομηχανίε να έχουν την άμεση εποπτεία και επίβλεψη απευθεία από την κεφαλή του κράτου. Η αντίστοιχη λοιπόν τουρκική δομή τι έκανε, μάζεψε όλε τι αμυντικέ βιομηχανίε τη χώρα του όλες. Και παρουσίασε τα προϊόντα στους υποψηφίους νέους επιστήμονες. Στα σχολεία, στους μαθητάς, στους φοιτητάς. Και στη συνέχεια προσέφερε ευκαιρία στα βιοδρομίας. Career opportunity λέμε στα, λένε οι Αγγλοσάξονες. Αυτή λοιπόν η ευκαιρία συνδέθηκε με την όλη εθνική προσπάθεια της Τουρκίας για καινοτομία στα νέα οπλικά συστήματα και φυσικά στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσουν και μάλιστα υπό το κράτο του εμπάργκο. Πενία λέει τέχνα κατεργάζεται. Και αυτό δεν είναι τουρκικά, είναι η αρχαία ελληνικά όπω γνωρίζετε. Πενία τέχνα κατεργάζεται. Πενία όταν είσαι φτωχό, είσαι παίρνει και δεν μπορεί να βρει αυτά που θέλει, αρχίζει πλέον και σκέφτεσαι, κατεργάζεσαι τέχνα. τρόπος δηλαδή για να μπορεί να καλύψει τι ελλείψει και τι ανάγκε σου. Αυτό αναφέρει και ο Αχμέντα Βούτογλου ω τραυματική εμπειρία τη τουρκική στην τουρκική ιστορία μετά το εμπάρκο του 1974, μια κατάσταση η οποία έχει αρχίσει πλέον και επαναλαμβάνεται και θυμίζει παλαιότερε καταστάσει, και θα δούμε μέχρι πού θα εξελιχθεί. Αυτέ λοιπόν οι καταστάσει είναι εκείνε οι οποίε οδήγησαν του ε, Τούρκου στο να προχωρήσουν σε μια σειρά πολύ σημαντικέ επιλογέ. Δεν σημαίνει όμως ότι όλες αυτές οι επιλογές θα είναι επιτυχής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όσο συνεχίζεται το εμπάργκο, όλο και περισσότερο θα τραυματίζεται και μάλιστα σε κέρια σημεία το δεινοσαυρικό πρόγραμμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα δεινόσαυρο με πρωτόγονο νευρικό σύστημα που τραυματίζεται θανασίμως σε κάποια στιγμή θα αργήσει να καταλάβει ότι έχει υποστεί ένα πλήγμα το οποίο θα επιφέρει το θάνατό του. Η Τουρκία προσπαθεί να βρει εναλλακτικού τρόπου. Πράγματι, βρίσκει. Το Κατάρ και η Ουκρανία και η Νότιο Κορέα είναι μερικέ από τι χώρε τι οποίε βρίσκονται αρρωγοί και συμπαραστάτε του. Εμεί λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε το κεφάλαιο Κατάρ, το κεφάλαιο Νότιο Κορέα και το κεφάλαιο Ουκρανία, διότι αυτέ οι τρει χώρε δρούν εναντίον των εθνικών συμφερόντων. Α, και υποστηρίζουν μια δύναμη η οποία είναι κατοχική. Κατοχική στην Κύπρο, κατοχική στη Συρία, κατοχική στο Ιράκ. Κατοχική στη Λιβύη. Κατοχική συντόμως και στη Σομαλία. Όπου εκεί, στην περιοχή της Σομαλιλάνδης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήδη επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια προκειμένου να καταλάβει η Τουρκία τι σημαίνει πίεση. είναι μόνο η μόνη διαφορά ότι εμείς δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα λόγια. Ξέρετε, η, η σύζευξη μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης, συγχρόνου τεχνολογίας και με τα τρέχοντα οπλικά συστήματα, είναι, μια, είναι ένα στίχημα, το οποίο κάθε χώρα, όσο μεγάλη και μικρή κι αν, αν είναι, προσπαθεί να το προσαρμόσει στις δικές της αμυντικές παύλα επιχειρησιακές ανάγκες προτεραιότητες με τον τρόπο τον οποίο κάθε μία κρίνει ως τον, προ, ως τον προσφορότερο και προσφυλέστερο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα προμηθίας να τεσσάρων νέων φρογατών, αναβαθμίσεως των ΜΕΚΟ και επίσης της ενδιαμέσου λύσεως. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο ήδη το πρόγραμμα αναβαθμίσεως των αντιστοίχων τουρκικών ΜΕΚΟ, οι Τούρκοι έχουν 8 ΜΕΚΟ φρεγάτες, εμείς έχουμε 4, ε, αρχίζει πλέον και αυτό και υφίσταται την πίεση και την οικονομική και πηγαίνει προς τα πίσω. Θέλω λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι η Τουρκία με έναν αφύσικο για τη δική του συμπεριφορά τρόπο έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από το σχεδόν εξαφανιστεί από το πεδίο των προκλήσεων, των πρακτικών προκλήσεων. Και αυτό εξηγείται με τον τρόπο τον οποίο θα σας αναφέρω αιθείς αμέσως. Η υπόθεση της Halk Bank, η υπόθεση η οποία θα προξε, θα, εφόσον αρχίσει πλέον και αποκαλύπτεται και είναι ζήτημα χρόνου το πότε, είναι απόφαση τη Αμερικανική κυβερνήσεω, θα επιφέρει συντριπτικά πλήγματα στην τουρκική οικονομία. Αλλά και σε διασυνδεδεμένε τράπεζε, κυρίω ευρωπαϊκέ, με αυτή. Είναι, προ... επίση μια επίθεση η οποία δέχεται η Τουρκία στον οικονομικό τομέα. Ήδη η Λύρα το τελευταίο διάστημα φλερτάρει μεταξύ 8 και 8,5 και 8,80, και 80, η αναλογία προς το, δολά, προς το, δολάριο. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αστιεύονται. Γιατί όπω θα δούμε στη συνέχεια σε άλλη διαφάνεια, έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση σε στρατηγικό γεωπολιτικό επίπεδο με τη Ρωσία και πιθανόν και την, όχι πιθανώς, και την Κίνα μαζί. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτέ λοιπόν, λοιπόν τι γεωπολιτικέ μιλόπετρε, η Τουρκία καλείται ή να συμφιλειβεί ή να αλλάξει πορεία. Μέχρι στιγμή όμω, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο πιθανή μια, ένας ανασχηματισμός στην Τουρκία που από καθώς λέγεται προαλήφεται ακόμα και η εκδίωξη του κυρίου Τσαβούσογλου φυσικά και τον Αλμπαϊράκ, τον αγαπημένο Γαμβρό προαλήφονται πάλι δόξες και μεγαλία, αυτό όμω είναι δικό του θέματα και όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον των συνεπειών των οποίων πλέον η ιδεία, παρότι έχει προσληθεί συνεχίζει να ακολουθεί. Και όσα λέγονται γιατί, γιατί ακόμα μεγαλύτερα σύνδεση με το άρμα της Ρωσίας και με, την, και με αυτό της Κίνας θα επιφέρει ακόμα πιο δυσμενή πλήγματα και θα κλιμακώσει αυτά τα οποία υφίσταται η Τουρκία ή στην Ιωστή. Αυτό θα σημαίνει ακόμα περισσότερη φτώχεια, θα σημαίνει μεγαλύτερη ανέχεια και να πω σε αυτό το σημείο μερικά πράγματα πριν κλείσουμε για το διάλειμμα. Εμεί λάβαμε 75 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κορονοϊού. Την Τουρκία ποιο την βοήθησε. Εμεί έχουμε ένα επίπεδο διαβιώσεω το οποίο είναι κλάση ανώτερο από αυτό τη Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα χάο το οποίο σταδιακώ σε πάρα πολλέ περιπτώσει ζει συνθήκε που θα παρομοίεζαν τη δεκαετία του 60, καμιά φορά και του 50. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με του Κούρδου, το οποίο ουδέποτε λυθεί, δεν έχει λυθεί και ίσα ίσα οξύνεται. Βγαίνει σήμερα ένα Έλληνα επίσημο στο εξωτερικό. Το, η θέση που αναλαμβάνει και τα προνόμια σε τα διπλωματικά εντό εισαγωγικών, πάντα τονίζω έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα στα οποία α, υφίστανται οι Τούρκοι. Εμεί είμαστε σε μια θέση ανόδου, εκείνη σε μια κατηφόρα ολιστηρή και η οποία έχει και αβέβαιο τέλος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία θα αποφασίσει να κινηθεί σε γεωπολιτικό επίπεδο, επιλέγοντα τη δική τη γεωστρατηγική, την οποία θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι αντίκρισμα θα έχει απέναντι στον Ελληνισμό, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γιατί ήδη έχουμε περάσει από το στάδιο των απειλών σε επίπεδο κυρώσεων και ακολουθεί και κλιμάκωση. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πίσω μου βλέπετε μια ψηφιακή αναπαράσταση του Ανατολού, του πλοίου εν επιχειρήσεων. Είναι αυτό που η Τουρκία θέλει να μετατρέψει σε αεροπλανοφόρο. Είναι η κλάση Χουαν Κάρλος των Ισπανών της Ναβάντια. Εξαιρετική φωτογραφία από το Aegean Hawk, συγχαρητήρια. Ένα πατριώτη ο οποίο κυριολεκτικό άγρυπνει και μα καταγράφει, συλλαμβάνει, εγκλωβίζει στιγμιότυπα. Οι σημαίε των επαναστατημένων νήσων, η σημαία τη αυτοκρατορία και φυσικά τη διοικήσεω ταχύων σκαφών ανεπίσημο. Έτσι. Η κλάση Ρουσέν, σούπερ Β, βρετανικής σχεδιάσεως, όλα τα σκάφη έχουν αυπηγηθεί στην Ελευσίνα, είναι εκείνη η οποία πραγματικά θα δοκιμάσει τις αντοχές μεγάλων να φυγήσουν όπως είναι το Ανατολού. Και σας το δίνω σαν αντιπαράθεση λέγοντας ότι τα νεοθωμανικά μεγάλα όνειρα ακολουθούν τελικώς μια ιστορική πεπατημένη. Από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και τώρα, οι Οθωμανοί πάντοτε παρέτασαν πολύ ισχυρού και μεγάλους στόλους. Οι στόλοι όμως αυτοί είχαν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι αφενό με τα ναυπηγικά του σχέδια ουσιαστικώ είτε τα δανείζονταν από το εξωτερικό, ιδίω από του Γάλλου τη εποχή εκείνη, αργότερα και από του Ολλανδού αλλά και από του Άγγλους, αλλά το μεγάλο του μειονέκτημα ήταν το ποιο, η εκπαίδευση και τα πληρώματα. Και είναι η περίοδο μετά από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία σταδιακώ απομακρύνει από το Οθωμανικό Ναυτικό τα ελληνικά πληρώματα και τότε αυτομάτω δημιουργείται μία κάθετος, μία βήφησης των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων. Σήμερα λοιπόν, όπου πάλι οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν διακρίνονται από την αυτοσύνη, η ναυτοσύνη κάτι είναι το οποίο έχει σχέση, ναι θα το πούμε, και με την καταγωγή του έθνους. Εμείς είμαστε ένα ναυτικό έθνος. Οι Τούρκοι προσπαθούν να γίνουν και προσπάθησαν και στο παρελθόν. Και πάντοτε οι αποτυχίες τους ήταν ιστορικώς καταγεγραμμένες. Είπαμε, Ναύπακτος, Τσεσμέ, Ναυαρίνο, και Δεν βυθίστηκε ο στόλο του, αλλά έχασαν την κυριαρχία του Αιγαίου. Συνεπώ λοιπόν στη θάλασσα έχουμε ένα, ένα, ιστορικό προηγούμενο. Πλοία λοιπόν σαν το Ανώταλου είναι μια πολύ πολύ σταθερή απόδειξη, πιο σταθερή δεν γίνεται, τη αδυναμία τη Τουρκία να συνδυάσει μεγαλόπνοα εθνικά προγράμματα τη αδυναμία τη Τουρκία μαζί με σταθερέ γεωπολιτικέ κατευθύνσει. Η Τουρκία λοιπόν και ως Οθωμανική Αυτοκρατορία άγωτο και φέρετο ακόμα και με τη Ρωσία με τη συνθήκη του Χουρκάρινς Καλεσί που προσπάθησαν ουσιαστικώς να σώσουν τη χώρα του από τον Ιμπραήμ Πασά, ο οποίο το 1831 εισέβαλε και προχωρούσε μέχρι το 1933 σε βάθο και παρανεβήθησαν οι Ρώσοι για να διασωθεί ο Σουλτάνο, ο Μαχμούτο Β και τα του Ντορμά μέχρι και σήμερα ψάχνει να βρει τρόπου να ισχυροποιήσει την ναυτική τη παρουσία. Είναι δαπανηρό ο τρόπο. Πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά τα σκάφη κοστίζουν. Υπάρχει και πρόταση να υπάρξει πολύ σημαντική αύξηση τη τουρκική εγχώρια αμυντική βιομηχανία και είναι εφικτό. Κάποια από τα συστήματα που βλέπετε ίσω να μην τα δουν ποτέ και να αντικατασταθούν από άλλα. Γενικότερα το εμπάργκο αρχίζει πλέον και δημιουργεί σοβαρέ ελλείψει. Όλα τα μεγάλα του προγράμματα, αναφυγικά, στρατιωτικά, ναυτικά, αεροπορικά, αρχίζουν πλέον και καθυστερούν. Καθυστέρηση σημαίνει κόστο. Το κόστο αυτό γίνεται ενώ παράλληλα η οικονομία δανείζεται ακριβότερα και η ισοτιμία με το δολάριο είναι ακόμα πιο σε βάρος τη τουρκικής οικονομία. Και όλα αυτά δείχνουν ότι όποιο περίσσομα μπορούσαν να πάρουν να εισπράξουν από το Κατάρ ή από το λαθρεμπόριο το οποίο το επίσημο κρατικό διεξάγουν με το Ιράν και αλλού έχει ένα πλέον πεπερασμένο α, χρονικό περιθώριο. Και μάλλον έχει ξεπεραστεί η κλεψίδρα δηλαδή την είναι να για εκείνους. Άρα είναι σε μια φάση που πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρές γεωστρατηγικούς φύσεως αποφάσεις. Ή θα, ή θα συνδεθούν ακόμα περισσότερο με την Ανατολή είτε θα έρθουν και σε ακόμα πιο μεγάλη αντιπαράθεση με τη Δύση, όπου σε αυτή, σε αυτή την εξίσωση δεν είμαστε μόνο εμεί. Εγώ θα λέγαμε είμαστε ένα μικρό μέρο τη εξισώσεω και όχι άγνωστο, αλλά γνωστό. Τα άγνωστα τμήματα αφορούν τι μεγάλε δυνάμει τη Δύση, ιδιαιτέρω τι ΗΠΑ και φυσικά το Ισραήλ. Και φυσικά τι Αραβικέ χώρε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Εξαιρετικό στόχο, έτσι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Εδώ βλέπετε κάτι το οποίο δεν έχει φανεί στην ελληνική ιδεσιογραφία όσο έπρεπε, εκτό από τον ειδικό τύπο. Είναι η τελετή στι 23 να Μαρτίου, κάθε ελκύσιος, του πρώτου υποβρυχίου κλάσεω 2-14, το πήρε Είναι η κλάση Ρέι, η οποία έξι υποβρύχια τη οποία δεν ναυπηγούνται στη Γερμανία, όπω νομίζουν ορισμένοι, στην Τουρκία ναυπηγούνται, ενσωματώνοντα integration, λέγεται η διαδικασία αυτή. Πολλά τουρκικά συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί εγχωρίως και μένει να δούμε κατά πόσον θα λειτουργήσουν έτσι, και τι άλλο θα κάνουν. Ε, οφείλω να σας πω ότι αυτά τα έξι υποβρύχια, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναφυγήσεως. Ξεκινάει λοιπόν το πυρηρεή στις δοκιμές ενόρμο. Μετά θα πει και θα, εξελιχθά. έχουμε τις δοκιμές εμπλό. Υπολογίζουν σε ένα με δύο χρόνια να μπορέσουν να το παραδώσουν. Είναι μεγάλο το το διακύβευμα. Η Γερμανία συνέχισε να του βοηθά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Θα σα πω όμω το εξή: κάποια εικόνα από την Επανάσταση. Όταν λοιπόν ο αναφορικό με την αξιοπιστία ορισμένων ε, τουρκικών ναυπηγήσεων κλπ. Προσέξτε, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσω ούτε να συνδέσω το παρελθόν με τον ίδιο τρόπο με το παρόν. Γιατί υπάρχουν οπωσδήποτε και αλλαγέ. Ε, όταν ο Ιμπραήμ Πασάς ουσιαστικά Έγραφε στο Μέγα Βεζίρι του Σουλτάνου, λίγο πριν την αμβαχία του Ναβαρίνου, έλεγε ότι πάρα πολλά από τα τουρκικά πλοία, όχι τα γητιακά, τα τουρκικά πλοία είχαν τόσο μεγάλα χάσματα μεταξύ των αρμών, που κάποια από αυτά, αν πραγματικώ τίθενται στο βάσανο και στην αναγκαιότητα το να πυροδοτήσουν ομοβροντίε τα πυροβόλα του, τα πλοία γραμμή κτλ., πιθανόν να αυτοβυθίζονταν. Όπω επίση, εάν δέχονταν από τα ξένα πλοία με πολύ πιο εύκολο η δομή, η ξύλινη η ξυλοδομή θα κατέρεε και θα, τα πλοία θα καταστρέφονταν από ότι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Και το κλειδί είναι η εκπαίδευση των πληρωμάτων. Το λέω λοιπόν αυτό για να σας πω ότι αυτά που βλέπετε είναι προσπάθειες. Πράβο, τους αξιέπαινε, είναι καμία αντίρρηση από αυτού. Όμως, πού στηρίζονται. Στηρίζονται σε μια οικονομία ακόμα και τώρα. Στηρίζεται αποκλειστικώς στι εμπορικέ σχέσει με την Ένωση. Τι μα είπε λοιπόν ο κύριος Ζωζέ Μπορέλ πριν από μερικέ μέρε. Κοιτάζοντα τα τελευταία στοιχεία προπανδημία, βλέπουμε 69,8 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγωγών τη Τουρκία να έχουν κατεύθυνση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. 70 δις εξαγωγές στην Ένωση. Και 58,5 δις ευρώ των άμεσων επενδύσεων τη προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα οι Ευρωπαίοι, ξέρετε οι Ευρωπαίοι είναι μια μεταφυσική οντότης, η οποία ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το σώμα και τελικά βρίσκουμε πάρα πολλά κεφάλια. Οι κεφαλές λοιπόν είναι αυτές, τις οποίες μία προς μία πρέπει να τις προσεγγίσουμε, να τις εξαναγκάσουμε να καταλάβουν ότι η Τουρκία από τη στιγμή που επιλέγει τελεσιδίκως να ασχοληθεί με την Ανατολή δεν πρέπει να έχει τέτοια προνομιακή μεταχείριση. Ένα 10-20% μείωση του όγκου ή αντικατάσταση από άλλη χώρα θα προκαλέσει έτσι περαιτέρω τριγμό στην τουρκική οικονομία και θα εξαναγκάσει το χριστό, ε, το επώνυμο, το μουσουλμανικό πλήθος το οποίο πιστεύει και στη μεταφυσική του Ερντογάν να τον αποσταθεροποιήσει. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες. Και πάμε πλέον. Στην ουσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Α, εδώ πρέπει να σα δείξω ότι είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία από βίντεο. Ε, νομίζω πριν από δύο μέρε το ρωσικό ναυτικό έδωσε μια φωτογραφία εξαιρετική όπου τρία υποβρύχια πυρηνικά με κατευθυνόμενα βλήματα αναδύονται ταυτοχρόνω μέσα από του πάγου τη Αρκτική για την του βαλιστικού του πυράβλου. Η ουσία είναι ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και κοινο Έτσι είναι το μείζον. Αυτό εδώ ο χάρτη είναι πολύ συγκεκριμένο. Τα χρώματα μπορεί να είμαι με μεγάλο, γιατί δεν υπήρχε σε πολύ μεγάλη ευκρίνεια. για αλήθεια είναι ότι έψαξα. Δείχνει τι θα σημάνει αν. Αυτή είναι η Μογγολία, έτσι. Τι θα σημάνει αν η Ρωσία και εκείνο ουσιαστικά αντιπαραταθούν με τη Δύση. Πολλοί λένε ότι η σύμπραξη αυτών των δύο ήδη μεγάλων δυνάμεων θα ήταν ικανή για να ιτηθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όμω οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν για σύμμαχο την Ινδία, την Αυστραλία, ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, το οποίο θα συμπαραταχθεί εναντίον των υπολείπων. Προσέξτε τη θέση της Τουρκίας. Αυτή είναι η θέση. Η θέση της Τουρκίας είναι πάρα πολύ κεντρική. Και ήταν η στάση της Τουρκίας εκείνη η οποία ουσιαστικώς άλλαξε και την πορεία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η Τουρκία λοιπόν για μία ακόμη φορά θα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει εάν θα, αν θα, συμμετάσχει σε μια συμμαχία με τις χερσαίες δυνάμεις ή θα παραμείνει με ό,τι και αν σημαίνει γι' αυτόν στο κομμάτι των ναυτικών. Ναυτικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκουμε και εμείς. Μέχρι στιγμής, σε ένα παγκόσμιο πόλεμο και σε έναν... Συγγνώμη. Σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, στον πρώτο ήμασταν αντίπαλοι, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος, η αγαπητή μα, η πολύ αγαπημένη μα Τουρκία και στο δε ψυχρό πόλεμο έκανε όλα τα κατρίγια των ε, Σοβιετικών προκειμένου να μην του δυσαρεστήσει. Τι είπε όμω ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Έ είπε και κάτι κάποια στιγμή το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε έτσι και ο κ. Κι Κίνα και, και Ρωσία προσπαθούν να ξαναγράψουν του κανόνε προ τα δικά του συμφέροντα. Αυτό έχει έναν αποδέκτη μεταξύ άλλων και την Τουρκία. Άρα λοιπόν. Η ξαναγραφή, η επαναγραφή, η συγγραφή, η επανασυγγραφή των κανόνων προ τα δικό του συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά εννοείται, περιλαμβάνει και την Τουρκία. Αυτό είναι το ερώτημα που περιμένουμε να απαντήσει ο Ταγί Περντογάν. Είτε κάνει εκλογές εκλογέ σήμερα, αύριο. Ένα Ερντογάν, ο οποίο η πιο σημαντική πληροφορία είναι η εξή. Ήρθε, προσέξτε, ο Ερντογάν και άλλαξε ένα νόμο. Και φτιάχνει ένα νόμο για τα ύδατα. Μάλιστα, ποια ύδατα όχι για τα νερά που πίνουν, αλλά για την εκμετάλλευση των πηγών του Τίγρεο και του Εφράτου. Ο Ερντογάν λοιπόν έκανε και δήλωση, λέγοντα ότι με τον νέο νόμο, λέγοντα ότι με τον νέο νόμο πλέον, η Τουρκία η οποία είναι πτωχή σε υδάτινου πόρου, Τουρκία, από εκεί που τυγάζει, πηγάζει ο Τίγρη και ο Εφράτη, από το Κουρδιστάν δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά τη και ουσιαστικά πέταξε το γάντι στη Συρία, διότι ο Εφράτη είναι το σύνορο. Είναι η είδηση πριν από λίγο, γι' αυτό και δεν λέγεται σχετικό χάρτη. Έτσι την ε, αλίευσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σα την παρουσιάζω. Η Τουρκία λοιπόν εμφανίζεται ω νέα απειλή. Ποιο θα έχει πει όλα αυτά, Καθηγητή Γιάννη Μάζη. Έχει γράψει και βιβλίο για τη γεωπολιτική των υδάτων. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που για μία ακόμη φορά ο αγαπημένο μου φίλο και καθηγητή, ο κ. Μάζη, έρχεται και επιβεβαιώνεται μέσω των τουρκικών αποφάσεων που όλοι έλεγαν από έκτοτε ότι η Τουρκία τη δεδομένη στιγμή θα κινητοποιήσει και το χαρτί των υδάτων να στραγγίξει, να εκβιάσει τη Συρία, το Ιράκ, τις αραβικές χώρες και τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται, δηλαδή και το Ιράν και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα το παιχνίδι έχει αυξηθεί. Και έρχεται λοιπόν ο Μάικλ Ρούμπιν σε ένα εξαιρετικό άθρο ο Ευρωαμερικανός, και λέει το εξή. Συγγνώμη, μιλάμε για τουρκική κατοχή και διέρεση τη Κύπρου. Συγγνώμη, γιατί δεν προχωρούμε σε μια σειρά κινήσεων όπου πλέον θα ενθαρρύνουμε την απόσχηση των Κούρδων από την Τουρκία. Μα δεν καταλαβαίνουν στην Άγκυρα εκεί. Μάλλον καταλαβαίνει, mm. αλλά μωρή είναι κύριο ο Βουλετά, απολέσαι. Ότι από τη στιγμή που θέτουν ένα τέτοιο ζήτημα υδάτων, αυτομάτω ενεργοποιούν τη μεγάλη θερμοπυρηνική συσκευή που λέγεται κουρδικό διότι πλέον τώρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία πρέπει να απολέσει τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την, τις, τις πηγές της οποίας είναι πολύτιμες για την ευρυτέρα Μέση Ανατολή. Ασχέτως αν σήμερα το καθεδό του Άσαντ ή του Ιράκ έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το θέμα είναι ότι πραγματικά με αυτή την πολιτική και τη δήλωση ο Ερντογάν προετοιμάζει ένα δεύτερο τεκτονικό γεωπολιτικό ρήγμα, το οποίο όμως δεν θα επιφέρει καλά αποτελέσματα. Τολμώ να αρχίσω να το προβλέψω και να είναι προσωπική εκτίμηση. Και πάντα θα αναλαμβάνω το βάρος των όσων υποστηρίζω. Φίλοι και φίλες, αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, το σίγουρο είναι ότι οι περιοχέ στις οποίες σήμερα οι Αμερικανοί ελέγχουν σε συνδυασμό με τις κουρδοαραβικές δυνάμεις στη Συρία, Κρίμα που δεν έχω το συγκεκριμένο χάρτη, αλλά σα είπα την είδη στην αλίευσα προ μερικών λεπτών πριν, πριν εμφανιστώ. Η εκπομπή γυρίζει σε 7 η ώρα, να ξέρετε. Ε, την Τρίτη. Αυτό λοιπόν, και το ακούτε Τετάρτη, ξημερώματα, αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονό ότι η Τουρκία ανοίγει και ένα άλλο θέατρο. Το θέατρο τη εκμεταλλεύσεω, τη εκβιαστική δηλαδή πολιτική μέσω των υδάτων του Τίγριο και του Ευράτου. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το κύριο Ανέστη είναι τάσο Ανέστη, βραβευμένο φωτογράφο. Η σκηνή όπου βλέπουμε τον Εύζονα και τη σκιά του είναι ο Λεωνίδα στου θερμοπύλε. Εθνική παιδεία είναι η βάση για την εθνική άμυνα και η διδασκαλία τη ιστορία. Υπήρχε ένα πανό στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο έθνο. Η άποψή του είναι αυτή. Είναι στην πλευρά των εθνομηδενιστών. Έχουν άλλα δεδομένα. Εμεί είπαμε ότι ο στόχος μας δεν είναι να αρχίσουμε και να λέμε «Α, αυτός λέει, μα αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη των θέσεων και πράξεων». Αν μισούν το σταυρό και τη σημαία είναι δικό τους θέμα. Ας μην μιλούν και ελληνικά κιόλας, ας μάθουν και μια ξένη γλώσσα. Ούτως ώστε να τους μείνει μόνο το όμεμον, αν υπάρχει κι αυτό. Φίλοι και φίλες, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται, γιατί είναι πόλεμος έτσι. Ένας πόλεμος που έχει να κάνει με την εθνική μας αμήνα που ξεκινάει από την παιδεία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αρωματιζόμαστε πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες θα, στις οποίες θα υπηρετούν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα αισθάνονται Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα δεν θα είναι και Έλληνες. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει προσοχή να τους δώσουμε ιδιαίτερα σημασία. Πάμε στην επόμενη εικόνα και κλείνουμε. Και κλείνουμε με τον αγαπημένο μου Νίκ Θόδο. Νίκ, σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική φωτογραφία των φρεγατών. S πίσω ακολουθούν η ΜΕΚΟ και ούτω καθεξής. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από τα δυο στοιχεία, γη και πέλαγος, το δεύτερο είναι το πολυτιμότερο δίημα μας. Φεύγουν οι στεργές, αυτή είναι η ορθογραφία, μην σας ξενίζει, από παντού αγναντεύουμε θάλασσα. Και είστες με οι μέρες μας, που έντεσε να έχουμε δύναμη θαλασσινή, με Σιτοκάραβα πολε... πολεμήσαμε Βασέλα. Σιτοκάραβο, η μετατροπή δηλαδή του εμπορικού σε πολεμικό. Βασέλα, Βασόντελίν, στα γαλλικά είναι το πλοίο της γραμμής, δηλαδή τα μεγάλα πολεμικά πλοία, τα τρίκορτα και τα δίκορτα των Οθωμανών και των Αιγυπτίων. Αυτά ονομάζονται Βασέλα ή στην γλώσσα της Επαναστάσεω. Αυτά τα λέει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα στρατηγό τη ξηρά που ανάγεται σε στρατηγό τη Γίνεται ναύαρχο. Ακολουθεί την αρχαία παράδοση. Αναφέρει και τον το Θουκυδίδη στη συνέχεια και τον ε, ουσιαστικό και τον Θεμιστοκλέα. Το δεδομένο μας είναι ότι 200 χρόνια μετά την επανάσταση δεν πρέπει επουδένει να χαλαρώσουμε από την προσπάθειά μας για να ενισχύσουμε την ναυτική μας ισχύ, την αεροναυτική μας ισχύ την ισχύ εκείνη η οποία τότε μας επέτρεψε να διατηρήσουμε το Αιγαίο Ελληνικό, να απαγορεύσουμε, να αρνηθούμε στους Οθωμανούς και στους Αιγυπτίους τον έλεγχο των θανασών και όταν ακόμα η ποσότης πλέον υπερίσχυσε, εμείς μέσω της ποιότητος, είμαστε η πρώτη χώρα η οποία χρησιμοποίησε και αγόρασε πλοία, Κλάσιο καρτερία θα ονομάσουμε, τα οποία ατμοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε στρατιωτικέ επιχειρήσει, σε ναυμαχία, η περίφημη ναυμαχία τη Ιταλία του 1827, που συνέδριξε στην καταβίδη 8 πολεμικών πλοίων του εχθρού. Εμεί είμαστε εκείνοι που ακόμα και τότε, έτσι και σήμερα, με τα πυρπολικά, με τα ατμοκίνητα, όπω ήταν η καρτερία, με τα περίφημα πυρόβολα Πέξαντ, επανάσταση στρατιωτικέ υποθέσει τη εποχή, Δώσαμε το σημείο αναφοράς, δείξαμε με ποιον τρόπο πρέπει να κυριαρχούμε. Το πολεμικό ναυτικό τι κάνει πάντοτε. Πρωτοπορεί, επιλέγει τέτοιες σχεδιάσεις που ακόμα και σε εμβριακό στάδιο και αν είναι, οι ουλικρινώς μεγαλουργεί γιατί αποδεικνύονται εξαιρετικές επιτυχίες για τους εθνικούς, για την εμπέδευση των εθνικών σκοπών και στόχων. Ο Αβέροφ ήταν ένα από αυτά τα πλοία. Εμείς κλείνοντας να τονίσουμε η επανάσταση συνεχίζεται, ο εορτασμός θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια των 200 ετών θα είναι μια διαρκή γιορτή, μια διαρκή επέτειος, μια διαρκή ημέρα μνήμης για να τιμήσουμε κίνους που ήτσαν και αισθάνονταν παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.